Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου, λίγο απ' όλα. Συγχωρήστε τα ρούχα εκεί πίσω. Θα μπορούσα ίσως να τα κρύψω έτσι, αλλά δεν πρόκειται να τα κρύψω. Για εσάς που είστε OCD, ορίστε. Καλύτερα. Θα να έρθω πιο κοντά. Να με λοιπόν. Καλώς ήρθατε λοιπόν πίσω στο κανάλι μου, λίγο απ' όλα. Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που κάνω στα ελληνικά και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα να σας δείξω ένα τέλειο χτένισμα που επιμελήθηκα. Που επιμελήθηκα σήμερα το βράδυ. Να σας δείξω το κραγιόν που φοράω. Είναι το Opium. Και είναι ένα κόκκινο με χρυσό γκλίτερ. Φαίνεται λίγο το glitter. Είναι πιο ζεστό στην πραγματικότητα. Σαν ροζο... Σαν ροζοκόκκινο φαίνεται στο swatch. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κόκκινο-κόκκινο. Και έχει μέσα χρυσό glitter. Σήμερα δεν το λες, glitter το λες. Λοιπόν, αυτά. Και αφού σας ικανοποίησα την περίεργη όσο αναφορά το κραγιόν φορά και τα μαλλιά μου, θα περάσουμε στην ανακοίνωση που έχω να κάνω για τις αλλαγές στο κανάλι. Το κανάλι λίγο απ' όλα θα σταματήσει να υφίσταται ως έχει. Δεν θα κατεβάσω βίντεο. Δεν θα αλλάξω κανάλι, ούτε username, ούτε domain, ούτε τίποτα. Όμως, από εδώ και πέρα, όλα τα βίντεο θα γίνονται στα αγγλικά. Θα μιλάω στα αγγλικά. Όλα τα περιγραφές στο description box θα είναι στα αγγλικά. Και όλες οι απαντήσεις στα σχόλια θα είναι στα αγγλικά. Αυτό το κάνω για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα. Ένας από τους λόγους είναι ότι θέλω το κοινό μου να είναι international, δηλαδή θέλω να βλέπουν και μη Έλληνες το κανάλι μου, δηλαδή άνθρωποι που είτε είναι Κορεάτες, είτε είναι Γάλλοι, είτε είναι Γερμανοί, είτε είναι Ρώσοι, μιλάνε αγγλικά. Καλώς ή κακώς, τα αγγλικά είναι η γλώσσα με την οποία συνεννοείται όλος ο κόσμος. Και επειδή θέλω το κανάλι μου να έχει ευρύτερη απήγηση και επειδή τα πράγματα που λέω θέλω να μπορούν να τα βλέπουν και άνθρωποι που δεν είναι απαραίτητα Έλληνες, θα κάνω τα βίντεο μου στα αγγλικά. Θα μου πείτε γιατί να μην κάνεις βίντεο και στα αγγλικά και στα ελληνικά για αυτούς που δεν ξέρουν αγγλικά. Θα σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτό είναι διπλός σκόπος για μένα και δεν έχω την όρεξη να... ξοδεύω τον χρόνο μου για να κάνω το ίδιο βίντεο και στα ελληνικά ή και στα αγγλικά. Και στα ελληνικά και στα αγγλικά ή σε ένα από τα δύο να κάνω δηλαδή επιλογή. Εάν εσείς αυτό θεωρείτε ότι α σας προσβάλλει, ότι δεν πρόκειται και δεν θέλω να διαθέσω χρόνο για αυτό το πράγμα, μπορείτε να ξεγραφτείτε τώρα από το κανάλι μου, κάντε unsubscribe, γιατί δεν θα κάνω βίντεο στα ελληνικά. Εάν θεωρείτε ότι αυτό είναι συνομπισμός και ότι είμαι Ελληνίδα και θα έπρεπε να κάνω βίντεο στα ελληνικά, πάλι μπορείτε να ξεγραφτείτε, γιατί δεν έχετε καταλάβει προφανώς ότι σε 10 με 20 χρόνια δεν θα μπορεί κανένας να επιβιώσει εάν δεν μιλάει αγγλικά. Θα είναι όπως
αυτή τη στιγμή είναι οι παππούδες οι αγράμματοι, που δυστυχώς λόγω πολέμου ή κάποιων συνθήκων δεν μπόρεσαν να πάνε στο σχολείο και δεν μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν, τόσο αγράμματοι θα νιώθει, τόσο αγράμματος θα νιώθει κάποιος σε 15 με 20 χρόνια εάν δεν μιλάει αγγλικά. Και εγώ, το κοινό στο οποίο απευθύνομαι και στο κοινό στο οποίο θέλω να απευθύνομαι, εκτός ότι θέλω να είναι και μη Έλληνες, οι Έλληνες που θέλω να απευθύνομαι, θέλω να γνωρίζουν αγγλικά. Εάν αυτό σας προσβάλλει, γιατί εσείς δεν γνωρίζετε αγγλικά, συγγνώμη, δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά προσωπική μου άποψη είναι ότι καλό θα ήταν να μάθετε αγγλικά. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος λόγος που κάνω, που θα κάνω τα βίντεο μου στα αγγλικά, πέρα από το ότι δεν μπορείς να απευθυνθείς σε πάρα πολύ μεγάλο κοινό, δηλαδή αναγκαστικά περιορίζεσαι στους Έλληνες και στην ελληνική κοινότητα όταν μιλάς ελληνικά, πέρα ότι θέλω δηλαδή να διαβρύνω το κοινό μου, θέλω να ανεβάσω και τα views μου. Γιατί θέλω να ανεβάσω τα views μου? Θα σας πω γιατί. Γιατί κάνω βίντεο και καλώς ή κακώς τόσο καιρό δεν με ενδιαφέρε, γιατί είχα άπειρο χρόνο στη διάθεσή μου και γιατί το έβλεπα πάρα πολύ για την πλάκα μου. Έχει λίγες μέρες που δεν το βλέπω τόσο για την πλάκα μου και λέω εντάξει ρε παιδιά, γιατί να ξοδεύω τόσο χρόνο για κάτι που δεν μου προσφέρει, ας πούμε, τίποτα. Πέρα από το κάθε σχόλιο που αφήνεται κάτω και τα πολύ λίγα χρήματα που μου δίνει το YouTube από τις διαφημίσεις, που δεν είναι χρήματα, που είναι χάρη σε ένα βίντεο που έχω με το πλέξιμο και μόνο χάρη σε αυτό, ανέρχονται στα 10 με 20 ευρώ το μήνα. Για μένα αυτά δεν είναι χρήματα, αλλά εάν το βίντεο με το πλέξιμο που έχει αυτά τα views, αν τα άλλα μου βίντεο αποκτούσαν τα views που έχει εκείνο το βίντεο με το πλέξιμο, τότε θα μιλούσαμε για ένα σεβαστό ποσό. Και θα έχει νόημα το γεγονός ότι ξοδεύω τόσο χρόνο στο YouTube. Οπότε ένας άλλος λόγος είναι ότι θέλω να αυξήσω τα views μου και ελπίζω να το καταφέρω. Μπορεί να μην το καταφέρω. Μπορεί να μην βλέπει κανένα στα βίντεο μου και να μην έχω καθόλου views. Θα δούμε. Μπορεί από τα 10 άτομα που βλέπουν, οι 9 να είναι ελληναράδες ή να μην γουστάρουν να ακούν βίντεο στα αγγλικά και να βλέπουν μόνο ένα. Μπορεί στην international κοινότητα να με θεωρούν ότι δεν αξίζει τον κόπο να με βλέπουν και να μην με βλέπει κανένα. Οκ, αλλά αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσω, νομίζω. Και ο τρίτος λόγος είναι διότι εγώ, όπως ξέρετε, ζω σε χωριό. Δεν ζω σε μια μεγάλη πόλη που είμαστε όλοι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Τα πράγματα που λέω σε αυτό το βίντεο θα τα ακούσουν για χαμπαλέ όλοι από το χωριό μου, θείες, θείοι, συγγενείς, άσχετοι με μένα άνθρωποι, που όμως ξέρουν ποια είμαι και έτσι κατά κάποιο τρόπο εισβάλλουν στην καθημερινότητά μου, μαθαίνουν πράγματα για μένα χωρίς εγώ να μπορώ να διαμορφώσω τη γνώμη τους ή να αποτρέψω σε κάποιους που δεν γουστάρω ίσως να ξέρουν πράγματα για μένα, π.χ. Να σας δώσω να καταλάβετε, π.χ. είναι ένας άνθρωπος ή μία κοπέλα στο χωριό μου που εγώ την αντιπαθώ και δεν τη γουστάρω μία. Εάν ζούσα στην Αθήνα, δεν θα σχολιόταν ούτε αυτή μαζί μου, ούτε εγώ μαζί της. Όμως ακριβώς επειδή είμαστε στο χωριό και θα με βλέπει κάθε μέρα και επειδή θα την τρώει ο κόλος της να μάθει τι γίνεται στη ζωή μου, χωρίς όμως βέβαια να έρθει σε επαφή μαζί μου, έτσι ώστε να μην μάθω εγώ για αυτήν, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, και αυτό μπορεί να είναι ένας άντρας, μπορεί να είναι μια γυναίκα, μπορεί να είναι μια θεία μου, μπορεί να είναι μια κουμπάρα μου, μπορεί να είναι οποιοςδήποτε. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να αποκλείσω αυτά τα άτομα. Θα μου πεις γιατί, τι συνεπάγεται ότι, ξέρεις, τι τώρα οι χωριάτες δεν ξέρουν αγγλικά. Όχι, υπάρχουν άτομα στο χωριό μου, φυσικά και βέβαια, που γνωρίζουν αγγλικά. Απλά τυχαίνει συγκεκριμένα άτομα που θέλω να αποφύγω,
συγκεκριμένες νοοτροπίες που θέλω να αποφύγω, να τυχαίνει, ευτυχώς για μένα, να μην μιλάνε αγγλικά ή να μην καθίσουν ποτέ να μπουν στη διαδικασία, ενώ καταλαβαίνουν αγγλικά, να δουν ένα βίντεο στα αγγλικά. Οπότε, με ένα μπάρο δυο τριγώνια, θα αποφύγω ίσως συγγενικά άτομα που δεν θέλουν να βλέπουν τα βίντεό μου, που δεν θέλουν να έχουν άποψη για τη ζωή μου. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι εγώ λέω π.χ. σε αυτό το βίντεο ότι αγόρασα αυτό το κραγιόν τόσα λεφτά και μπορεί να βλέπει το βίντεό μου μια ξαδέρφη μου, παραδείγματος χάρη, και να πάρει τηλέφωνο μετά, ας πούμε, στη μάνα μου και να πει «Αχ, η Ελίνα πήρε εκείνο το πράγμα, θεία, το ξέρεις», και εγώ να αφαιρεθώ σε μια άσχημη θέση, χωρίς ουσιαστικά να θέλω. Τα αδέρφια μου βέβαια μιλάνε αγγλικά, εννοείται, αλλά είναι παράδειγμα γιατί δεν θέλω να αναφερθώ. Δηλαδή είναι ένα τελώς άσχετο παράδειγμα για να μην πάει το μυαλό σας τα άτομα πραγματικά εννοώ, γιατί ξέρω ότι ακόμα και αυτά τα άτομα θα δουν και αυτό το βίντεο και μετά θα έχω πάλι ιστορίες για αγρίους. Που αυτό είναι ιστορίες για αγρίους, τα βιντεάκια που κάνει η Κατερίνα. Εάν δεν τα βλέπετε, να πάτε να τα δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ πετυχημένα. Η Κατερίνα είναι Κατμάρ 78 νομίζω το κανάλι της. Απλά βάλτε ιστορίες για αγρίους στο... στο search εκεί στο YouTube και θα το βρείτε. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα ότι από εδώ και πέρα θα κάνω βίντεο στα αγγλικά. Επίσης θα κάνω θεματικά βίντεο, δηλαδή δεν θα υπάρχει αυτό το χάος που υπάρχει στο κανάλι μου αυτή τη στιγμή. Θα κάνω βίντεο που λέγεται Thoughts on Sunday, δηλαδή η σκέψη μου την Κυριακή. Θα κάνω βίντεο Beauty Tuesday, δηλαδή την Τρίτη θα κάνω κάτι όσον αφορά την ομορφιά. Και την Πέμπτη θα κάνω Review Thursday, δηλαδή θα κάνω review διάφορα πράγματα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανεβάζω κάθε Τρίτη, κάθε Πέμπτη, κάθε Κυριακή. Όχι. Απλά, όποτε θέλω να ανεβάσω ένα βίντεο, εάν θα πέφτει σε αυτές τις τρεις κατηγορίες, ενώ μπορεί να είναι έτοιμο από την Τρίτη, θα ανεβαίνει την Κυριακή. Μπορεί να κάνω ένα μήνα να κάνω βίντεο, αλλά αν θα κάνω βίντεο review, θα ανεβεί την Πέμπτη. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί θέλω να μπει μια δομή, μια οργάνωση και λίγο πολύ το κανάλι να αποκτήσει μια κατεύθυνση. Οπότε, για την κατεύθυνση, βάζουμε πρώτα τη γλώσσα στα αγγλικά και δεύτερον, βάζουμε μια οργάνωση και μια θεματολογία. Τώρα, όσον αφορά τα νέα μου, θα σας πω πάρα πολύ συνοπτικά όλα. Είναι μια χαρά. Το μωρό μεγαλώνει. Είναι 5,5 μηνών πλέον. Έχει αρχίσει και άλλη λεπιδρά μαζί μας. Και αυτό το πράγμα είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Εγώ έχω να χάσω 10 κιλά. Στην εγκυμοσύνη πήρε 25 κιλά. Μου έχουν μείνει 10. Νιώθω πάρα πολύ χοντρή. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα με τον εαυτό μου. Γιατί δεν με χωράνε τα ρούχα μου. Βέβαια όλοι μου λένε θα τα χάσεις. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Αλλά εγώ δεν αρέζομαι, δεν μου αρέσει ο εαυτός μου, έτσι. Σκοπεύουμε να μετακομίσουμε στο χωριό για να έχω βοήθεια με το μωρό, γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι λίγο τραγική, γιατί εμένα στις θέσεις δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει με το μωρό και για διάφορους άλλους προσωπικούς λόγους που τα πράγματα είναι... αρκετά δύσκολα αυτή τη στιγμή για μένα, στο ψυχολογικό επίπεδο, έως πάρα πολύ δύσκολα. Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον τώρα ακόμα, ίσως στο μέλλον στα βίντεο που θα κάνω να ασχοληθώ. Έχω προσπαθήσει να γυρίσω αυτό το βίντεο πάνω από 3 φορές, αλλά επειδή το γυρνούσα με την κάμερα την κανονική μου, δεν γινόταν εγγραφή την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά δεν μπόρεσα να μεταφέρω το αρχείο στον υπολογιστή γιατί ο υπολογιστής τα έχει τα εξεκράσαρε. Και αναγκαστικά σας το κάνω σε webcam. Το επόμενο βίντεο που θα κάνω, λογικά θα είναι κάποιο intro στο κανάλι μου, στα αγγλικά. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν βίντεο μόνο στα αγγλικά. Γράψτε μου την άποψή σας για αυτά που σας είπα στα σχόλια κάτω. Γράψτε μου επίσης ιδέες για το πώς θα διαμορφώσω από εδώ και πέρα το κανάλι μου. Η σελίδα μου στο Facebook. Ο λογαριασμός μου στο Google Plus. Το blog μου,
και το κανάλι μου στο YouTube. Από εδώ και πέρα θα είναι στα αγγλικά. Εάν αυτό δεν σας αρέσει, κάντε unsubscribe, βγάλτε με από φίλοι στο Facebook, κάντε unlike στη σελίδα μου, γιατί δεν θα σας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα το κανάλι. Εάν πάλι δεν έχετε πρόβλημα με αυτό, stay tuned, θα έχουν πάρα πολλά βίντεο και πολύ υλικό και στο blog πλέον στα αγγλικά. Το έχω πει χίλιες φορές που το έχω βαρεθεί να το ακούω και να το λέω, αλλά απλά θέλω να πάρω έτσι μια απόφαση και να γίνει. Γιατί καλώς ή κακώς, εμένα αυτό το πράγμα με έχει κουράσει, το Greek YouTubing, με έχει κουράσει πάρα πολύ. Όχι δεν θέλω να αποτελώ μέλος του, αλλά θεωρώ ότι έχω να δώσω κάτι διαφορετικό και θέλω να το κάνω έτσι. Αυτά είχα να σας πω, φιλάκια πολλά, θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βιντεάκι, τα λέμε, ελπίζω σύντομα, αν και έχω τη μετακόμιση τώρα μέσα αυτό το μήνα, μπορεί να τα πούμε και από το καινούργιο το σπίτι, θα δούμε, οπότε τα λέμε, ελπίζω να είστε, να περνάτε καλά, μακάρι να μπορούσα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα, που με ρωτάτε τι κάνω και τα λοιπά, να σας ευχαριστήσω προσωπικά γιατί για μένα αυτό σημαίνει πολλά. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Και θέλω να σας πω ότι ελπίζω τα πράγματα να γίνουν καλύτερα με τις καινούριες κατευθύνσεις που δίνω στο κανάλι και να μπορούμε να περνάμε καλύτερα. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε. Bye bye.